Δεν είναι καλός και κακός. Απλά ο Παντελάκος εδώ δεν μίλησε ο Κακομοίρης. Α, εσείς είστε με το Παντελείο. Πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι ο τρόπος που φέρομαι και γενικά ο τρόπος που αντιμετωπίζω κάποια πράγματα είναι έτσι ανάλαφρος, διότι μπορεί να πει ο καθένας ότι βρίσκεται ο Παντελής στον κόσμο του. Αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό εδώ πέρα το σημαδάκι είναι ένα ατύχημα που είχα μικρός. Είχα φτιάξει εγώ μια αυτοσχέδια Super Souza και είχα πάει πάρα πολύ μακριά με ένα ποδήλατο χωρίς φρένα. Και αφήνω τον εαυτό μου, κατεβαίνω μια μεγάλη κατηφόρα και περνάω αυτή τη Super Souza και βρίσκομαι στο μπαλκόνι ενός σπιτιού απέναντι. Σπάει το μπαλκόνι και εκεί έπαθα την πρώτη διάστησή μου. Μου πήρε λίγο χρόνο για να επανέλθω. Μένεις στην Κάλυμνο? Μένω στην Κάλυμνο τα τελευταία 3 χρόνια. Πριν? Πριν ήμουνα Παρίσι. Πόσο καιρό ήμουν στο Παρίσι? 3 χρόνια. Γιατί γύρισες? Γιατί είχα ένα συμβάν, είχα ζήσει ένα λυπητερό συμβάν που με γέμισε ανασφάλειες και έτσι... Για πού μιλάμε αυτή τη στιγμή? Η περίπτωση με το Bataclan, άμα γνωρίζετε. 2 ώρες κράτησε η ομοιρία στο θέατρο Bataclan. Και ήταν 2 ώρες φρίκης, με τους τρομοκράτες να σπέρνουν το θάνατο και να εκτελούν ανθρώπους ακόμη και πάνω σε αναπηρικά καροτσάκια. Ήμουνα εκεί, ήμουνα στο διαμέρισμά μου, σε πρώτη φάση. Το οποίο ήταν πού? Το οποίο ήταν ακριβώς απέναντι από το Bataclan. Οπότε εγώ ακούω πυροβολισμούς από εδώ από εκεί, κοιτάω στο παράθυρο και βλέπω όλο αυτό το σούσουρο που γινόταν να τρέχει ο κόσμος δεξιά-αριστερά, να σέρνεται ο κόσμος, να... πριν έρθει καν ακόμα η αστυνομία. Σκληρό, ε? Ήτανε λίγο σκληρό. Και ένα τροχαίο, δηλαδή το αμάξι πήγε κατευθείαν στα σκουπίδια και εγώ δεν έπαθα τίποτα. Και αυτός είναι ένας λόγος που δεν αγχώνομαι και τόσο πολύ, διότι πιστεύω ότι έχω περάσει κάποια στάδια στη ζωή μου που πλέον και κάποια μικρά προβληματάκια που για άλλους μπορεί να πελαγώνουν και να τους φαίνονται κάτι τεράστιο, για μένα είναι κάτι οκ. Απλό, το ξεπερνάς εύκολα.